Κατερίνα μου, είμαι η Βίκη και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω σχέση 1,5 χρόνο με ένα παιδί και αποφασίσαμε να το πάμε λίγο παρακάτω για να γνωριστούν οι γονείς μας. Το αγόρι μου ζει με τη μητέρα του και δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Όταν έγινε τελικά η γνωριμία, μάθαμε πως η μητέρα μου και η μητέρα του ήταν φίλες και η μητέρα του είχε κρυφή σχέση με τον πατέρα μου. Από τότε βάλθηκαν να μας χωρίσουν. Η μητέρα μου είπε πως ανακάλυψε ότι ο Άρης είναι παιδί του πατέρα μου, άρα αδερφός μου. Όπως καταλαβαίνεις, έπαθα μεγάλο σοκ και ζήτησα από το αγόρι μου να χωρίσουμε. Λίγο καιρό μετά, με έπιασε η γιαγιά του και μου είπε ότι όλα αυτά ήταν ψέμα. Τα κατασκεύασε η μητέρα του αγοριού μου γιατί δεν ήθελε να είμαστε μαζί. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πιστέψω τη γιαγιά του και να τα ξαναβρούμε ή να μην την πιστέψω και να χωρίσουμε για πάντα. Βίκουλα μου, τι έχεις, σε βλέπω σκεφτική. Τι να έχω, βρε αγάπη μου, να, τσακώθηκα πάλι με τη μάνα μου. Γιατί? Γιατί, με πρίζει, θέλει να γνωρίσει τη μητέρα σου. Σοβαρά μιλάς. Ναι, όλο μου λέει γιατί δεν έχουν γνωριστεί ακόμη, ενώ είμαστε μαζί τόσο καιρό. Και τι τύπος θα είναι. Τι προτείνεις να κάνουμε, τι σκέφτεσαι? Να, θέλει να έρθετε σπίτι. Σοβαρά μιλάς. Ναι, και τι να κάνω τώρα, δεν τα μπορώ αυτά. Εντάξει, κοίτα, δεν το βλέπω απαραίτητο, αλλά αν το θέλεις μπορούμε να το κάνουμε ίσως. Αλήθεια μου λες, αγάπη μου, δεν έχεις πρόβλημα? Και δεν έχω πρόβλημα, βρέσει, ένα απλό πράγμα είναι. Δεν θέλω να σε βλέπω μουτρωμένη όταν γίνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλα, μα τι γίνεται? Έλα, γόρι μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Σου έχω ζεστάνει φαΐ μέσα, μα θες να φας? Τέλεια, ευχαριστώ. Να σου πω, μπορείς να κάνεις ένα μικρό διαλυματάκι, έχω κάτι να σου πω. Βεβαίως. Τι σημαντικό, τι έγινε? Αρκετά σημαντικό. Είχα βγει για καφέ με τη Βίκη. Α, ωραία, περάσατε. Μια χαρά. Τι κάνει το κορίτσι? Καλά είναι, μια χαρά. Είχα μια ψιλοσοβαρή κουβέντα. Τι έγινε? Τίποτα. Απλά θέλει η Βίκη να συναντηθούν οι οικογένειές μας. Όπα, περίμενε. Η μητέρα της βασικά. Περίμενε, αγόρι μου, περίμενε. Για να συναντηθούμε οικογενειακώς και να γνωριστούμε, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει κάτι που πρέπει να μου πεις. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι εννοείς? Μήπως θες να την παντρευτείς το κορίτσι, μήπως είναι σε ενδιαφέρουσα? Όχι, βράβο, μην ανησυχείς. Απλά μια συνάντηση, ένα μισάωράκι. Ναι. Να γνωριστείτε. Ηλία, πες το, μαμά, είναι κάτι να ξέρω. Μα μην ανησυχείς. Όχι, θα σου το έλεγα. Ειλικρινά σου μιλάω. Τίποτα. Ξέρεις πώς είναι τώρα οι γονείς και ειδικά με τα κορίτσια. Είναι υπερπροστατευτικοί. Κοίταξε, εγώ πιο πολύ πιεστικό μου ακούγεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, να θέλουν οι γονείς της να με γνωρίσουν. Αφού δεν πάμε για γάμο ούτε το άλλο, γιατί να γνωριστούμε? Μπορεί να είναι πιεστικό, αλλά κάντο για μένα αυτό, το ζητάω. Αγόρι μου, πώς θέλουν να σε τυλίξουν, ε? Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλουν. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να είναι ευτυχισμένη η Βίκη. Εσύ να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου. Θα τα έχω. Δεν θέλω να τη βλέπω μουτρωμένη στον καφέ και ήταν πολύ σκεφτική σήμερα. Θα το κάνεις αυτό για μένα? Λοιπόν, θα το κάνω αυτό για σένα, αλλά να ξέρεις ότι δεν θα πάμε και εκεί, θα κάτσουμε με τις ώρες. Ένα καφέ και θα φύγουμε. Να ανησυχείς ένα μισό ωράκι. Έλα, σε με τώρα να διαβάσω. Εντάξει. Μάλιστα, κάτι φυσιολογικό βλέπουμε, Γιάννη. Ναι, αλίμονο, ναι. Είναι δύσκολο το δίλημα, επειδή θα πρέπει να καλέσουμε το αιματολογικό. Γιατί ούτε η μαμά, ούτε η άλλη μαμά, ούτε η γιαγιά, κανείς δεν θέλει την αιμομιξία. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Να πιστέψει τη γιαγιά του συντρόφου της και να τα ξαναβρούν ή να χωρίσει οριστικά, γιατί η μαμά προφανώς έχει πει ψέματα. Λέει αλήθεια αυτό. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια για να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται η ιστορία και να το σχολιάσουμε. Το πιστεύεις ότι έχω άγχος? Ορίστε, σας τους έφερα. Γεια σας. Μένια, τι δουλειά έχεις εδώ? Τι εννοείτε, η μητέρα μου είναι. Εσείς από πού γνωρίζεστε? Δεν ξέρω καλά τη Μένια. Ήτανε φίλη μου από παλιά. Ξέρει πολύ καλά και τον Μανώλη, τον άντρα μου. Μένια. Σε παρακαλώ. Σιωπή. Δεν περίμενε η Ιλιάνα ότι θα ξαναβλέπα τα μούτρα σου. Αν ήξερα ότι είσαι η μάνα του Ηλία, δεν θα χρειαζόταν να τα ξαναδείς. Ούτε εγώ, πίστεψέ με! Είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά, σταματήστε! Σε παρακαλώ, Ηλιάνα, μην γίνεσαι εριστική. Αλλά έτσι, βέβαια, το περίμενα. Τι περίμενες? Ότι θα έμενες μόνη σου με ένα παιδί. Αρκετά άκουσα τις προσβολές σου! Πάμε να φύγουμε τώρα, Ηλία! Είναι δυνατόν, ρε μαμά, σταμάτα, τι είναι αυτό που λες? Εσύ σταμάτα, πήγαινε στο δωμάτιό σου και θα τα πούμε σε λίγο.
Πρέπει να ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Να φύγετε! Δεν σας θέλω στο σπίτι μου, να φύγετε! Φεύγουμε και δεν πρόκειται να ξανάρθουμε. Πάμε! Πάμε, Ηλία! Ρε Σιλιάνα, τρελάθηκες! Σιωπή εσύ! Ήσυχα! Εσύ το παιδί μας δεν το σκέφτεσαι! Πάω να εξηγήσω, θα καταλάβει. Βίκυ, πρέπει να σου πω. Μαμά, τι να μου πεις, δεν τρέπεσαι. Έφερε εδώ τη γυναίκα και της μιλάς έτσι, αν είναι δυνατόν. Για να της μιλάω έτσι, θα έχω το λόγο μου. Περίμενε να ακούσεις. Αμπά, για πες μου, ποιος είναι αυτός ο λόγος. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα κάποτε ήταν η καλύτερη μου φίλη. Και τι με αφορά εμένα αυτό. Αυτή η γυναίκα κυνήγησε ανελέητα τον πατέρα σου όταν εγώ ήμουνα στην αρχή της σχέσης, αλλά πηγαίναμε πολύ σοβαρά ήδη. Μεγάλο κορίτσι είσαι, κατάλαβε τι εννοώ. Κοίταξε να δεις, μαμά, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά τι σχέση έχω εγώ και ο Ηλίας. Αυτά έγιναν στο παρελθόν. Έχει πάρα πολύ σχέση, γιατί τον Ηλία τον μεγάλωσε με αυτές τις αρχές, με αυτή την ηθική. Εγώ με αυτό το αγόρι δεν θέλω να έχεις καμία σχέση. Πρέπει να τελειώσετε εδώ και τώρα την ιστορία σας. Τι λες ρε μαμά, δεν γίνεται αυτό. Άλλο ο Ηλίας και άλλο η μάνα του. Αυτό που σου λέω, καταλαβαίνεις. Όχι, εσύ να καταλάβεις. Δική μου είναι η ζωή και εγώ θα κάνω τις επιλογές μου. Δεν ακούω τίποτα. Α, έτσι. Ναι, τέλος της συζήτησης. Μπορείς να φύγεις. Ωραία. Μάνα, τι ήταν αυτό που έγινε. Σε όλη τη διαδρομή σε ρωτάω και αποφεύγεις να μου απαντήσεις. Τι έγινε στο ξένο σπίτι. Δεν το πιστεύω ότι είναι αυτή η μάνα της Βίκης. Δεν το πιστεύω. Η Ηλιάνα που μου έκανε τα παιδικά μου χρόνια μαύρα, ξέρεις τι ήτανε. Αυτή τα ήθελε όλα δικά της. Πρόσβαλε τους πάντες. Το καταλαβαίνεις. Μου είχε κάνει τη ζωή μαύρη. Το καταλαβαίνω, αλλά θες να πεις ότι όλος αυτός ο τσακωμός έγινε επειδή στα παιδικά σας χρόνια τσακωνόσασταν. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό. Τα γονίδια, αγόρι μου, τα καταλαβαίνεις. Η Βίκη μεγαλώνοντας θα γίνει ίδια με αυτήν. Θα σου κάνει τη ζωή πατίνη, αγόρι μου. Τι θέλεις να πεις, μάνα. Τι θέλω να πω. Θέλουν να σε τυλίξουν. Αυτό θέλω να πω εγώ. Λοιπόν, άκου. Με τη Βίκη τέρμα. Με κοροϊδεύεις. Όχι, με τη Βίκη θα τα χαλάσεις. Τελείωσε αυτή η σχέση. Δεν γίνεται αυτό που λες. 1,5 χρόνο βγαίνω μαζί της. Ναι, και. Ήτανε μια χαρά κοπέλα και τώρα επειδή εσύ τσακώθηκες. Όχι, θέλεις να τη χωρίσω. Η μάνα της είδα ποια είναι, λοιπόν. Άσε μάνα. Τέρμα με τη Βίκη θα χωρίσει. Αυτό που σου λέω εγώ θα γίνει. Μπα, ξύπνησες. Ναι. Καφεδάκι. Καφεδάκι. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζομαι για τη δουλειά. Αλλά πριν φύγω, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Τι θες? Δεν συμφωνώ καθόλου με τη χθεσινή σου συμπεριφορά. Ήταν ανεπίτρεπτη. Σε παρακαλώ, Μανώλη. Δεν φτάνει που ανέχτηκα όσα έκανες. Δεν φτάνει που σε συγχώρεσα τόσα χρόνια πριν. Έχεις το θράσος να μιλάς. Παίρνεις το μέρος της, μήπως? Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Παίρνω το μέρος των παιδιών. Καταλαβες? Και σε παρακαλώ, δεν είναι ώρα τώρα να ανακατεύουμε το παρελθόν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία των παιδιών θα τελειώσει εδώ. Εγώ θα μιλήσω στη Βίκη. Πρέπει να χωρίσουμε. Βλέπω ότι αυτή η συζήτηση δεν βγαίνει πουθενά. Λοιπόν, φεύγω εγώ για τη δουλειά, αλλιώς θα τσακωθούμε άγρια. Να πας στο καλό. Εγώ έχω πάρει την απόφασή μου. Ηλία μου, τι έχεις, αγόρι μου? Γιατί βλέπω τα ματάκια στενοχωρημένα. Τι να έχω, βρε, αγιά. Είχα πάει με τη μάνα μου στο σπίτι της Βίκης τις προάλλες. Και φαγώθηκε η μητέρα μου με τη μητέρα της. Αρχίσανε και τσακωνόντουσαν. Δεν είμαστε καλά, γιατί έγινε αυτό? Κάτι μου έλεγε η μητέρα μου ότι της έκανε τη ζωή κόλαση όταν ήταν μικρές. Τέλος πάντων, είχαν κάτι κόντρες στο σχολείο, υποτίθεται, ούτε που κατάλαβα. Ακού να σου πω, αγόρι μου, αυτές έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και έχουν κάνει τις επιλογές τους και οι δύο. Εσύ αγαπάς τη Βίκη, ναι? Και είναι πολύ καλό κορίτσι και σε αγαπάει κι αυτή. Την αγαπώ, βρε, αλλά η μητέρα μου είπε να τη χωρίσω. Δεν είμαστε καλά. Τη ζωή σου θα κοιτάξεις. Εγώ είμαι εδώ να σας στηρίξω. Μη φοβάσαι τίποτα. Προχώρα. Γιαγιά είναι εδώ, βρε. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά. Σημαίνει πολύ για μένα που με στηρίζεις. Αφού σε αγαπάω και το ξέρεις. Και εγώ εσένα. Μανώλη, γιατί με πήρες τηλέφωνο να έρθεις από το σπίτι μου, τι θέλεις? Μένια, θέλω να μιλήσουμε. Να πούμε τι εμείς οι δύο? Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις αν ο Ηλίας είναι ο γιος μου. Τι έγινε, λέει? Αν ο Ηλίας είναι γιος μου. Λοιπόν, ακού να δεις, έρχεσαι μετά από χρόνια και μου ζητάς τα αρέστα.
Πιανού παιδί είναι και τι σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει να πιανού παιδί είναι. Δεν με νοιάζει αν είναι γιος μου. Ρίξ κάνει την οικογένειά σου, τι σε ενδιαφέρει. Τι σχέση έχει αυτό με έννοια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και πολλά είπαμε και πολύ έκατσες. Κοίταξε, ήρθες στο σπίτι μου να με τραμπουκίσεις, να με ρωτήσεις ποια νου παιδί είναι ο Ηλίας. Τι σε ενδιαφέρει, ρε! Έξω από το σπίτι μου τώρα! Και να σου πω, μην ξανατολμήσεις με πάρεις τηλέφωνο. Πολύ καλά, Μένια. Θα δρόμο! Δρόμο! Ένα όπως έχω να σου πω! Τι? Ότι εμείς δεν τελειώσαμε ακόμη. Αλήθεια, έτσι είπαμε! Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Ρε, φύγε από το σπίτι μου, ρε, τώρα! Φύγε! Φύγε! Δεν το ξέρει αν είναι ο πατέρας ή όχι, είδατε. Θα δούμε. Και εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα. Για το θλιβερό είναι ότι το θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και έπρεπε να γίνει αυτό το περιστατικό. Καλέ, είναι βεντέτα η δύο. Κάτι είχε γίνει. Σας το έγραψα στην πείνα γιατί τόσο πολύ μπερδεύτηκα. Κάτι είχε γίνει πριν 25 χρόνια, σίγουρα μεταξύ αυτών. Αλίμονο. Η γιαγιά, ούτε αυτή ξέρει ποιανού είναι ο γιος. Αλλά δεν υπάρχει παιδί που να μεγαλώνει και να μην πει μαμά, ποιος είναι ο πατέρας μου. Μπορεί να το είπε και να μην ήξερε. Αλλά έστω και με την υπόνοια αυτό ο άνθρωπος τόσα χρόνια τη βλέπουμε ότι όχι στο μυαλό. Λοιπόν, επέκειται γράψτε εκεί ότι η γιαγιά του αγοριού ξέρει την αλήθεια και ποια είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε το τρίτο μέρος για να ξεκαθαρίσει. Ναι. Την αλήθεια την ξέρει τι Κατερίνα μου, μόνο το DNA. Ναι, αλλά το δίλημα εδώ είναι της κοπέλας και η κοπέλα λέει ότι πρέπει να πιστέψει στη γιαγιά. Να κάνουν μια ανάλυση DNA και να προχωρήσουν. Για πάμε να δούμε το τρίτο μέρος. Τι έγινε? Ήρθες. Ναι, γύρισα. Πού ήσουνα? Στη δουλειά, πού να είμαι. Στη δουλειά ήσουνα, γιατί εμένα μια φίλη μου μου είπε ότι έβγαινες από το σπίτι της άλλης. Εντάξει, λοιπόν. Ναι, όντως. Είχα πάει από τη Μένια. Τι δουλειά είχες εκεί, Μανώλη? Ηλιάνα, νομίζω ότι η Λίας είναι γιος μου. Γιατί γελάς? Πώς σου πέρασε αυτή η ιδέα? Νομίζω ότι εσύ είσαι ο μόνος που πήγε μαζί του η Μένια. 10 τους είχε ταυτόχρονα. Και να σου πω και το άλλο. Ήταν ήδη έγκυος όταν πήγε μαζί σου. Απλά το έκανε γιατί δεν ήθελε να σε έχω εγώ. Τι λες, μωρέ? Έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Μου δώσες μια καλή ιδέα. Θα το χρησιμοποιήσω εναντίον της. Θα πω στη Βίκη ότι είναι αδέλφια με τον Ηλία και έτσι θα είναι υποχρεωμένη να τον χωρίσει. Ηλιάνα, ξέρεις κάτι? Πολύ καλά έκανες. Δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτή την οικογένεια. Τι έγινε, μαμά, τι θες να μου πεις? Αγάπη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε, μ' ανησυχείς? Ανακάλυψα ότι ο Ηλίας είναι αδελφός σου. Τι? Τι είναι αυτά που μου λες? Πας καλά? Το παραδέχτηκε και η Μένια στον πατέρα σου, γιατί πήγε ο πατέρας σου και τη βρήκε. Τι παραδέχτηκε? Ψέματα είναι αυτά που μου λέτε, δεν τα πιστεύω. Επίτηδες το κάνεις για να χωρίσω. Όχι βέβαια, δεν θα μπορούσα να σου πω ψέματα με κάτι τόσο σοβαρό. Ο πατέρας σου είναι και πατέρας του Ηλία. Είσαστε αδέλφια, παιδί μου. Είναι δυνατόν? Και τώρα τι θα κάνουμε? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να χωρίσετε. Δεν μπορεί να συνεχίζετε αυτό. Δηλαδή τι μου λες, τόσο καιρό τα έχω με τον αδερφό μου? Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πάω να του μιλήσω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να ξέρει κι αυτός. Πρέπει. Άντε, πού είσαι τόση ώρα? Ε, μωρό μου, τι έγινε και με φώναξες? Βγήκα σαν τον τρελό, ούτε ντύθηκα. Τι να γίνει, Λία, πρέπει να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έλα, γλυκιά μου, τι έγινε? Είμαστε αδέρφια. Με κοροϊδεύεις τώρα? Όχι, αυτό που ακούς, το είπε η μάνα σου στον πατέρα μου. Το παραδέχτηκαν όλα. Δίκη μου, τι είναι αυτά που λες? Με κοροϊδεύεις τώρα? Πώς είμαστε αδέρφια? Βγαίνουμε τόσο καιρό. Πρέπει να χωρίσουμε, ακούς? Γι' αυτό ήθελαν τόσο καιρό να μην είμαστε μαζί. Δεν το πιστεύω, ρε Βίκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες τώρα. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τι λες? Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο πατέρας μου είναι και δικός σου πατέρας. Φρε γλυκιά μου, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Τι είναι αυτά που λες να χωρίσουμε τώρα? Αποκλείεται να είμαστε αδέρφια. Πρέπει να σταματήσουμε. Δεν πρέπει να σε ξαναδώ. Εδώ είσαι, ε. Έλα εδώ να σου πω. Τι έγινε, αγόρι μου? Τα έμαθα όλα, αυτό έγινε. Έλα εδώ, αγάπη μου. Άσε μου το χέρι. Τι έπαθες? Κάτω ήμουνα με τη Βίκη και μιλήσαμε. Μου τα είπε όλα. Τι, ποια όλα? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ο Μανώλης είναι πατέρας μου. Τι λες, παιδί μου, ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Αυτό που ακούς, η Βίκη μου το είπε πριν λίγο.
Όπα, γιατί έχουμε μπερδευτεί, προσπαθούν να μας βάλουν να τσακωθούμε. Προσπαθούν να μας βάλουν. Ναι, ο Μανώλης ήρθε από εδώ και μου ζητάει για τα αρέστα και μου έλεγε να με παιδίσω. Και εγώ δεν το απάντησα και αυτός μάλλον κατάλαβε λάθος. Γιατί άφησες να εννοηθεί ότι είναι ο πατέρας μου. Δεν το άφησα να εννοηθεί, αγάπη μου, δεν το απάντησα. Του είπα να φύγει από το σπίτι. Μάνα μου, όλες αυτές τις ίδρυγες και τις πονηριές μου έχει διαλύσει τη ζωή και τη σχέση. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν είσαι μάνα μου πια. Να μιλήσει ένα λεπτό, έλα να κάτσουμε. Μένια, τι έγινε. Τι? Δεν τράπηκες. Μου τα είπα όλα ο Ηλίας. Τι σου είπε, μαμά? Ότι είπε στο Μανώλη πως είμαι παιδί του. Καταρχήν, το παιδί μένει μαζί σου γιατί τον ψάχνω. Δεν μένει μαζί μου, αλλά είναι καλά. Αυτός το εγγυώμαι. Άνω κάτω μας κάνανε αυτοί. Καλά είναι, αλλά πολύ ταραγμένος. Δεν σας κάνανε, τους έκανες. Άκου, μαμά, ήρθα από εδώ ο Μανώλης και μου ζητάει για τα ρέστα αν το παιδί είναι δικό του. Και εγώ δεν του έδωσα σαφή απάντηση και το άφησα να εννοηθεί, ναι, ότι μπορεί να είναι και δικό του. Καλά, δεν τράπηκες για αυτό που είπες. Όχι. Θα τους κάνω άνω κάτω όπως μου κάνανε αυτή τη ζωή μου, εντάξει. Το παιδί σου εδώ σκέφτηκες. Βάζεις τον εγωισμό σου και ανακατεύεις το παρελθόν αντί να κοιτάξεις το παιδί σου και τη σχέση που έχει, έτσι. Δεν μου άρεσουν αυτοί για πεθερικά μου, το καταλαβαίνεις. Και θέλω να χωρίσει. Θέλω να χωρίσει με αυτήν ο γιος μου. Δεν με απασχολεί τι αρέσει και τι δεν αρέσει. Τη ζωή σου την έκανες μια χαρά χωρίς καμία εσκήνη. Το παιδί με ενδιαφέρει και το μέλλον του, ναι. Ωραία, και τι θες τώρα, ρε μαμά. Ήρθες εδώ να μου ζητήσεις και εσύ τα αρέστα. Ναι, δεν σε αναγνωρίζω. Δεν είσαι παιδί μου, εσύ. Φεύγω και δεν θέλει να σε ξέρω. Ήρεμα, μαμά, να μιλήσουμε ήρεμα. Βρε, μαμά. Περάστε, κυρία Χρύσα, καθίστε. Τι συμβαίνει, γιατί ήρθατε έτσι ταρασμένοι? Ήρθα να σου φέρω πολύ ευχάριστα νέα. Αλήθεια, τι εννοείτε? Ο Ηλίας δεν είναι αδελφός σου, αγάπη μου. Αλήθεια μου λέτε? Ναι. Εγγονός μου είναι και ξέρω ποιος ήταν ο πατέρας του. Παράτησε τη μάνα του λίγο πριν γεννήσει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία πλέον. Αυτή είναι η διεύθυνση του, μπορείς να τον βρεις. Άσε τις μανάδες σας. Παλαβές είναι, έχουν τα προηγούμενα και έχουν κολλήσει σε εκείνα. Εσείς πρέπει να συνεχίσετε τη ζωή σας και να είστε ευτυχισμένοι. Θέλω το καλό σας και τίποτα άλλο. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πιστέψω τη γιαγιά του Ηλία και να τα ξαναβρούμε. Ή να μην την πιστέψω και να χωρίσουμε μια για πάντα. Και το κοινό. Εγώ την πιστεύω τη γιαγιά. Εννοείται και το 78% αυτό λέει. Δεν θα πρέπει να μείνει ούτε η παραμικρή αμφιβολία. Σωστά. Αν το DNA δείξει ότι είναι ο πατέρας, τότε η πιτσιρίκα θα έχει έναν αδελφό για μια ζωή. Τι εννοείς? Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν όταν τελικά πιστεύει τη γιαγιά. Κρεβάτι. Έλα, Βίκη, τι έγινε? Γιατί με φώναξε εδώ? Αγάπη μου, πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Ήρθε η γιαγιά σου από εδώ και μου τα είπε όλα. Δηλαδή? Δεν είμαστε αδέρφια. Ήτανε ψέματα όλα αυτά. Ξέρω ποιος είναι και ο πατέρας σου. Τα έχω μάθει όλα, σου λέω. Οι μαμάδες μας φταίνε. Το κάνανε για να χωρίσουμε. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Θα ξανά είμαστε μαζί? Θα το προσπαθήσω.